Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Παρασκευή 12 Μαΐου. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για να καταγράψουμε τη θεματολογία μας αναλυτικά. Επαγγελματίες, οδηγοί και κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης μιλούν για την πεζοδρόμηση της οδού Κύπρου. Ποιες οι αντιδράσεις τους? Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου για την υπόθεση των παράνομων συνταγογραφήσεων, τι επισημαίνει? Σε εξέλιξη διευρυμένη σύσκεψη για το μέλλον του νοσοκομείου Δηδημοτήχου, ποιο το κλίμα? Στη φάση της εκτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν από την έντονη χαλαζόπτωση των προηγούμενων ημερών, βρίσκεται το ΕΛΓΑ στον Εύρο, μεγάλες οι καταστροφές. Κάλεσμα για συμμετοχή στην Πανελλήνια απεργία απευθύνουν το Εργατικό Κέντρο και η ΑΔΕΔΗ του Νομού Εύρου. Κέντρο Ελληνικών Σπουδών θεμελιώθηκε στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από υπουργικά στελέχη και συνεργάτες, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία και την εξέλιξη ως αμοιβαία υποφελής για τους δύο λαούς. Τόνισε μάλιστα πως τα οράματα Ελλάδος και Κίνας για την επόμενη μέρα των δύο χωρών συμβαδίζουν, με αποτέλεσμα την πολυεπίπεδη και στενή διακρατική συνεργασία. Αποτελεί για όλους εμάς που εκπροσωπούμε σήμερα την ελληνική κυβέρνηση, για μένα προσωπικά αλλά και όλη την αντιπροσωπεία, τους υπουργούς, τους διπλωμάτες, πολύ μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε σήμερα στην τελετή θεμελίωσης του νέου Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Πεκίνο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ηγεσία του Πανεπιστήμιου Ξένων Γλωσσών του Πεκίνου, ενός φημισμένου και ιστορικού κινέζικου πανεπιστημιακού ιδρύματος, και για την πρωτοβουλία αλλά και για την πρόσκληση την οποία μας απίφθινε. Συμφωνήσαμε ότι το κινέζικο όραμα για το δρόμο του μεταξιού αλλά και το ελληνικό όραμα να καταστεί η Ελλάδα περιφερειακός και διεθνής κόμβος μεταφορών, εμπορίου, ενέργειας, τουρισμού αλλά και πολιτισμού αποτελούν δύο στρατηγικές, δύο οράματα που συμβαδίζουν και συναντιόνται και θα έλεγα που συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Συμφωνήσαμε λοιπόν με την πολιτική ηγεσία της Κίνας να επεκτείνουμε τις σχέσεις μας σε όλους τους τομείς, αξιοποιώντας τον κεντρικό ρόλο των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων στην προσέγγιση των χωρών μας. Διότι πιστεύουμε ότι καμία σχέση, αν δεν εδράζεται σε στέρεα θεμέλια, δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Και στέρεα θεμέλια είναι τα θεμέλια του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των πολιτισμικών ανταλλαγών. Γι' αυτό και αποφασίσαμε το 2017 να αποτελέσει έτος πολιτιστικών ανταλλαγών Ελλάδας-Κίνας. Η Ελλάδα και η Κίνα δεν μοιράζονται μόνο ένα κοινό παρελθόν, ένα ένδοξο παρελθόν, αλλά και ένα κοινό όραμα για το μέλλον. Για ένα κοινό όραμα για το μέλλον που δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην καλύτερη γνώση του ενός για τον άλλον. Ελπίδα μας είναι ότι με την προώθηση των σύγχρονων ελληνικών σπουδών στην Κίνα, η Ελλάδα θα συνεχίσει να γοητεύει τον φιλομαθή λαό σας, αποκαλύπτοντας σε αυτόν τον ανεξάντλητο πλούτο της, τον ανεξάντλητο πολιτιστικό της πλούτο. Και πιστεύω ότι αυτό θα έχει άμεσα και απτά ωφέλη στις σχέσεις των δύο λαών, στις σχέσεις των δύο χωρών. Θα ήθελα λοιπόν με αυτές τις σκέψεις να συγχαρώ θερμά την ηγεσία του Πανεπιστημίου Ξένων Γλωσσών του Πεκίνου και να εκφράσω την αμέριστη υποστήριξή μας στο εγχείρημά σας και στο νέο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιό σας. Μα πιο πολύ θα ήθελα να συγχαρώ τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια,
που μας προϋπαντήσανε με την ελληνική γλώσσα και με τα ελληνικά τραγούδια. Και να τους ευχηθώ καλή πρόοδο και ότι θα τους περιμένουμε σύντομα να έρθουν στην Ελλάδα, να ανταμώσουν από κοντά αυτά για τα οποία μαθαίνουν με πολύ μεγάλη φιλομάθεια, δηλαδή τον ελληνικό πολιτισμό, τα ελληνικά γράμματα, και να ζήσουν από κοντά και την ελληνική φιλοξενία που είναι βασικό συστατικό του ελληνικού πολιτισμού. Σας ευχαριστώ θερμά. Αλλάζοντας θέμα και κλίμα τώρα, κυρίες και κύριοι, κάλεσμα για συμμετοχή στην πανελλήνια απεργία που έχει προκηρυχθεί απευθύνουν το Εργατικό Κέντρο και η ΑΔΕΔΗ του Νομού Εύρου. Αιτία των κινητοποιήσεων αποτελούν τα μέτρα που έρχονται για ψήφιση στη Βουλή στο πλαίσιο της συμφωνίας της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς. Συμμετοχή στη Γενική Πανελλήνια Απεργία που προκήρυξε η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ για τις 17 Μαΐου θα έχουν το Εργατικό Κέντρο και το τοπικό παράρτημα της ΑΔΕΔΗ του Νομού Εύρου. Αφορμή των κινητοποιήσεων στάθηκε η πρόσφατη συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς και η επερχόμενη ψηφοφορία του νέου πακέτου μέτρων που πρόκειται να ψηφιστούν στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα. Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο επισημαίνει ότι τα νέα μέτρα στα οποία συμφώνησε η κυβέρνηση θα πλήξουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των Ελλήνων, συμπληρώνοντας ότι τα μέτρα μας αφορούν όλους και από αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανένας. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει προς ψήφιση στις 17 και 18 Μαΐου νέα σκληρά μέτρα, άδικα μέτρα, δυσβάσταχτα για εμάς τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και για ολόκληρη την κοινωνία. Απέναντι σε αυτά τα νέα μέτρα καλούμε όλο τον κόσμο, καλούμε τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, ολόκληρη την κοινωνία να συμμετέχει μαζικά στην απεργιακή κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσουμε την Τετάρτη στις 10.30 το πρωί μπροστά στο Εργατοπαλικό Κέντρο. Πρέπει επιτέλους να σηκώσουμε το κεφάλι μας ψηλά, να ανακτήσουμε την αξιοπρέπεια που χάσαμε και να ξεσηκωθούμε όλοι μαζί ενάντια σε αυτή τη συνεχιζόμενη λιτότητα, ενάντια σε αυτά τα μέτρα που εξαθλαιώνουν ολόκληρη την κοινωνία. Θα πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι, όλη η κοινωνία, όλοι οι φορείς της περιοχής μας, η παραγωγική, η επιστημονική, η επαγγελματική, να πραγματοποιήσουμε μια μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν αντέχουμε άλλα νέα μέτρα. Ειδικότερα, ύστερα από ειδική συνεδρίαση που πραγματοποίησαν συνολικά 35 επαγγελματικοί, παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς του Εύρου, συνφωνήθηκε η δυναμική συμμετοχή τους στις απεργιακές κινητοποίησεις που εξήγηλε η ΑΔΕΔΗ, αφού όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση, το χτύπημα στους μισθωτούς θα έχει επιπλέον αντίκτυπο σε όλη την αγορά. Σε μια αγορά που ήδη στενάζει από τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης εδώ και 2 χρόνια και από τους νέους νόμους για το φορολογικό και το ασφαλιστικό που ψηφίστηκαν πριν από 1 χρόνο ακριβώς. Στα νέα μέτρα λοιπόν που έχει σκοπό να ψηφίσει η κυβέρνηση, το μόνο αντίμετρο είναι ο δικός μας ξεσηκωμός. Τα μέτρα που έρχονται είναι η μείωση του αφορολόγητου ορίου, που σημαίνει έως και ένα μισθό λιγότερο το χρόνο στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών για τους επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον θα πληρώνουν φόρους στους οποίους θα συνυπολογίζονται τα έσοδά τους μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές, που μέχρι τώρα ήταν φοροαπαλλάξιμη δαπάνη. Το μήνυμά μας λοιπόν είναι ότι δεν αντέχουμε άλλο σε τέτοια μέτρα. Δεν αντέχουμε σε ένα τέταρτο μνημόνιο. Επιτέλους στηρίξτε την παραγωγική διαδικασία. Επιτέλους στηρίξτε τον Έλληνα επαγγελματία, επιχειρηματία και τον μικρομεσαίο έμπορο και υπάλληλο. Επιτέλους στηρίξτε τη μισθωτή εργασία, τους συνταξιούχους στους οποίους τους κόβουν 18% στις κύριες συντάξεις και 18% στις επικουρικές. Στο τέλος οι άνθρωποι αυτοί που δούλευαν επί χρόνια θα λένε το ψωμί ψωμάκι, και όλοι μαζί με αυτούς και οι υπόλοιποι, διότι τα μέτρα αυτά πλήττουν τους πάντες. Δεν μπορεί να περισσεύει κανένας από αυτόν τον αγώνα, και γι' αυτό τους καλούμε όλους, εργαζόμενους, άνεργους, συνταξιούχους, στην απεργία στις 17 Μαΐου και συγκέντρωση μπροστά στο Εργατικό Κέντρο στις 10.30.
Εκτός σύνορων θα μεταφερθούμε, κυρίες και κύριοι, με την βοήθεια της τεχνολογίας, με τη βοήθεια του Skype. Θα συνδεθούμε με τον Φάνη το Μαλκίδη στην Γερμανία. Βέβαια, ο Φάνης δεν είναι μόνος του. Χαίρομαι ιδιαίτερα που καλησπερίζω και τον Φάνη, αλλά και τον πρόεδρο της Ποντιακής Εστίας της Στουτγκάρδη, τον κύριο Δημήτρη Οξυζίδη. Κύριε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιάννη, πολλές ευχές, πολλούς χαιρετισμούς από τη Γερμανία, από τη Στουτγκάρδη, όπου εδώ φιλοξενούμαστε στον πάρα πολύ ωραίο χώρο, πάρα πολύ δημιουργικό και παραγωγικό χώρο της Ποντιακής Εστίας Στουτγκάρδης, ένα από τα παλαιότερα σωματεία των Ελλήνων και ειδικότερα των ποντίων που βρίσκονται εδώ στη Γερμανία από το 1965, από τις πρώτες κινήσεις συλλογικές, οι οποίες όχι μόνο αναδεικνύουν τον ελληνικό πολιτισμό και ειδικότερα τον ποντιακό, αλλά προσπαθούν, προσφέρουν, κυρίως δραστηριοποιούνται σε ό,τι έχει σχέση με τα ελληνικά ζητήματα. Πρόσφατα η Ποντιακή Εστία Στουτγκάρδης προσέφερε μετά από μια μεγαλειώδη συναυλία που έγινε στην όπερα εδώ της πόλης πολλά χιλιάδες ευρώ, αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη λέμε, σε ίδρυμα φιλανθρωπικό στη Θεσσαλονίκη, όπως και δεν είναι και η πρώτη φορά που έχει προσφέρει, αλλά τόσα, και νομίζω ότι ο καταλληλότερος για να μας πει όχι μόνο για τη διαδρομή των Ελλήνων εδώ, αλλά κυρίως για το τι περιμένουν από την Ελλάδα, αλλά και αυτοί τι μπορούν να προσφέρουν, δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη τον Οξυζίδη, τον πρόεδρο της Ποντιακής Εστίας Στουτγκάρδης, τον οποίο τον ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που είμαστε εδώ μαζί. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, πρόεδρε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και δεν μπορούμε παρά να χαμογελάμε που βλέπουμε, γιατί το ακούμε με το Φάνη, το συζητάμε και on και off camera. Όπου σηκώσει πέτρα θα βρει Έλληνα και δει, οι Έλληνες τιμούν το όνομα της χώρας και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι όχι μόνο πετυχημένοι, αλλά και άνθρωποι κοινωνικά ευαίσθητοι και άνθρωποι που δεν ξεχνούν τις ρίζες τους. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο Σύλλογος το αποτυπώνει και το αντικατοπτρίζει στην πράξη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ θερμά που είσαι κοντά μας και θα χαρώ ιδιαίτερα να μας πεις δύο λόγια περισσότερα, παρότι ο Φάνης, όπως συνηθίζει, έβαλε εξαιρετικά το πλαίσιο, για την δική σας παρουσία, το δικό σας παρελθόν, αλλά και το δικό σας παρόν εκεί. Λοιπόν, ξεκινάω. Καλησπέρα, είπαμε. Ξεκινάω από τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Ο Σύλλογος έχει πάρει απόφαση, μάλλον το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, έχουμε πάρει απόφαση εδώ και χρόνια μία εκδήλωση του έτους. Κάθε χρόνο κάνουμε τρεις εκδηλώσεις, μία από αυτές να έχουν χαρακτήρα φιλανθρωπικό. Αυτό το έχουμε αποφασίσει εδώ και 4-5 χρόνια. Και κάθε χρόνο κάνουμε για ένα διαφορετικό ίδρυμα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα την οποία αγαπάμε και νομίζω ότι φαίνεται από τις πράξεις που κάνει η Ποντιακή Εστία. Όπως για παράδειγμα, θα σας πω για την περσινή εκδήλωση που κάναμε για το Ίδρυμα Φλόγα, που έχει έδρα το Γουδί στην Αθήνα και φιλοξενεί καρκινοπαθή παιδιά. Τελειώσαμε αυτή την εκδήλωση, βοηθήσαμε ό,τι βοηθήσαμε και φέτος βοηθήσαμε το Ίδρυμα Μέλισσα που κάναμε μια πολύ μεγάλη συναυλία ποντιακή με παραδοσιακά τραγούδια και βοηθήσαμε το Ίδρυμα Μέλισσα. Θα σας πω το εξής, γιατί έχουμε κατηγορηθεί εδώ, ενώ ζούμε στη Γερμανία και δεν έχουμε κάνει εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα για ιδρύματα Γερμανίας. Επειδή έχω το σθένος και τη δύναμη και ξέρω ότι το κανάλι το βλέπουν πολλοί, θα πω ότι δεν είμαι καθόλου ρατσιστής, αλλά αγαπώ την πατρίδα μου και όσο επικρατεί αυτή η κατάσταση στην πατρίδα μου, θα κάνουμε με όλο το Σύλλογο, όχι μόνο με τα παιδιά του Διοικητικού, αλλά και με όλα τα μέλη του Συλλόγου, εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα μόνο για ιδρύματα ελληνικά. Και το λέω ειλικρινά και χωρίς φόβο, γιατί κατηγορηθήκαμε ότι είμαστε ρατσιστές, γιατί κάποιοι σύλλογοι κάνουν για ιδρύματα εδώ της Γερμανίας που δεν τα έχουν ανάγκη τα 1.000 και τις 5.000 ευρώ, ενώ τα δικά μας τα έχουν ανάγκη. Και θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να, όπως εγώ έχω λάβει ή μάλλον μου έχουν μεταδώσει κάποια πράγματα για την πατρίδα μου, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα προσπαθήσω να μεταδώσω αυτά που έχω πάρει από τους προηγούμενους, να τα μεταδώσω και στην επόμενη γενιά. Να αγαπάμε την πατρίδα μας. Πρόεδρε, δεν υπάρχει σχόλιο που μπορεί να γίνει σε αυτό. Σε ευχαριστώ θερμά. Τα μηνύματα που μας έστειλες θα μεταφέρουμε αυτούς στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν, που θα μας δουν και θα μας ακούσουν αργότερα και μέσω του διαδικτύου. Θέλω να σου θέσω ένα ερώτημα και μετά, επειδή ξέρεις η δύναμη της συνήθειας αλλά και το γεγονός ότι ο Φάνης ο Μαλκίδης είναι ο καθημερινός μας συμπαραστάτης εδώ στο Δελτίο, θέλω να βάλω και τον Φάνη στην κουβέντα. Με όλα τα αυτά, ένα ερώτημα πρώτα. Πρόεδρε, από το 1965 είναι πολλά τα χρόνια από τότε μέχρι σήμερα. Πώς έχει αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία της ελληνικής κοινότητας, της ελληνικής ποντιακής κοινότητας στη Γερμανία? Αυξήθηκαν και δει τα τελευταία χρόνια τι παρατηρείτε στους αριθμούς των Ελλήνων εκεί?
Λοιπόν, να κάνω και μία διευκρίνηση. Η Ποντιακή Εστία ιδρύθηκε το 1985, αλλά από το 1965 υπήρχε ένας άλλος φορέας, ο Ξενιτέας, όπου ήταν εκπολιτιστικός σύλλογος και μετά το 1985 κάνανε το κατεξοχήν Ποντιακό Σύλλογο, την Ποντιακή Εστία. Το 1965 ήταν πολιτιστικός, δηλαδή υπήρχαν και Θρακιώτες, Υπηρώτες και Πόντι. Εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε τώρα στο θέμα μας, στο ερώτημα. Η Ποντιακή Εστία κάθε χρόνο και μεγαλώνει όσον αφορά τα μέλη, πληθαίνουνε. Ο κόσμος που έρχεται από την πατρίδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ξέρουμε όλοι μας την κρίση που διανύουμε, έρχονται πολλοί κόσμος εδώ και ειδικότερα εδώ στη Στουτγκάρδη και κυρίως Έλληνες από τη Βόρεια Ελλάδα. Η πλειοψηφία των Ελλήνων εδώ της Στουτγκάρδης είναι Βορειοελλαδίτες, Δράμα, Καβάλα, Σέρες και πολλοί από Θράκη. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Εδώ στο Σύλλογο έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι δεν είχαν στέγη. Εδώ ο Σύλλογος έχει, ας πούμε, όπως λειτουργεί ένα εστιατόριο, ένα ρεστοράν που έχει το ψυγείο του, έχει την κουζίνα του, την επαγγελματική, και οι άνθρωποι που φιλοξενούνται εδώ έχουν στέγη, έχουν φαγητό. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που φιλοξενήθηκαν εδώ και όχι μόνο προς αυτή την κατεύθυνση βοήθεια. Βοήθεια προσφέρουμε το να τους βρούμε δουλειά. Είμαστε χρόνια τώρα εδώ μέσα στην πόλη της Στουτγκάρδης. Μας ξέρουνε, συνεργαζόμαστε με τους γερμανικούς φορείς και μέσω αυτών προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας που έρχονται από Ελλάδα. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ θερμά. Θέλω να βάλω στη συζήτηση και τον δικό μας Φάνη Μαλκίδη. Φάνη μου, η σκέψη μου αυτή τη στιγμή είναι σαν ένα κέρμα που έχει δύο όψεις. Απ' τη μία χαίρομαι πάρα πολύ από αυτά που ακούω από τον κύριο Ξυζίδη. Από την άλλη θλίβομαι που τα τελευταία χρόνια ακούω ότι ο αριθμός των Ελλήνων που φεύγουν από εδώ και παράγουν και μεγαλουργούν βέβαια και στην Γερμανία είναι μεγάλος. Θέλω να μου δώσεις τη δική σου εικόνα και τις δικές σου πρώτες εντυπώσεις από την παρουσία σου εκεί. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που βρισκόμαστε εδώ, τόσο ως άνθρωποι που ασχολούνται με τα ζητήματα που συνδέονται με τη Θράκη, τον Πόντο γενικότερα, όσο όμως και ως Έλληνες οι οποίοι έχουν σχέση άμεση ή έμεση με το μεταναστευτικό κύμα της δεκαετίας του 60, κυρίως όμως με το νέο μεταναστευτικό κύμα. Το είπε πολύ εύστοχα ο Δημήτρης προηγουμένως. Οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από την Ελλάδα, τέτοιους είδα αρκετούς στο αεροπλάνο, συνάντησα, μίλησα και εδώ, είναι και άνθρωποι οι οποίοι όχι απλώς ζητούν μια καλύτερη τύχη για αυτούς, κυρίως όμως για τα παιδιά τους. Μην ξεχνάμε στη δεκαετία του 60 και πρέπει να το πούμε για ακόμη μια φορά. Από την πατρίδα μας φεύγανε τα καλύτερα χέρια, τώρα φεύγουν τα καλύτερα μυαλά. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό το οποίο συναντούμε. Να σου αναφέρω μόνο ενδεικτικά παραδείγματα, επειδή το είπε και ο πρόεδρος ο Δημήτρης Ξυζίδης. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας από τη Θράκη, κυρίως όμως από τον Εύρο. Αν αναφέρω 2-3 τόπους, οι άνθρωποι που μας ακούν και μας βλέπουν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οι τόποι που υπάρχουν σήμερα στον Εύρο έχουν λιγότερους κατοίκους, έχουν υποπολαπλάσιους ανθρώπους παρά όσοι είναι στη Στουτγκάρδη. Έχουμε ανθρώπους στα Πετρωτά εδώ που είναι μια πολυπληθής κοινότητα. Έχουμε από τη Σαμοθράκη, έχουμε ανθρώπους από τη Βίσα, γενικότερα από το Τρίγωνο. Ο Εύρος νομίζω ότι έχει έναν άλλον Εύρο εδώ στη Στουτγκάρδη, ειδικά στη Βάδη Βιτεμβέργη ως κρατήδιο. Από την άλλη πλευρά, το είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, οφείλουμε πρώτον να δούμε τη βοήθεια που προσφέρουν άνθρωποι και σύλλογοι όπως ο Δημήτρης Ξυζίδης και η Ποντιακή Εστία Στουτγκάρδης, κυρίως όμως να αναλογιστούμε ότι αυτή η κατάσταση με τους νέους μετανάστες, τους νέους ανθρώπους που φεύγουν από την πατρίδα μας, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Πρόεδρε, θέλω να σε ρωτήσω, μας έχεις δώσει με πολύ παραστατικό τρόπο τις ενέργειες και τις δράσεις που κάνει ο Σύλλογος για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, μεταναστεύουν, ζητούν την δική σας συνδρομή, τη δική σας αρρωγή, τη δική σας βοήθεια. Θέλω να σε ρωτήσω, πέρα από την βοήθεια αυτού του τύπου, δηλαδή την υλική, την στέγαση, την τροφή, που είναι τα σημαντικότερα, υπάρχει, είναι ζωντανό που λέμε το κύτταρο της κοινότητας εκεί, είναι στενές και στενοί οι δεσμοί μεταξύ σας εκεί? Είναι. Εδώ μεταξύ μας οι φορείς υπάρχουν άριστες σχέσεις, όπως για παράδειγμα με το Σύλλογο Θρακιωτών εδώ της Στουτγκάρδης, που έχουμε άριστες σχέσεις. Συνεργαζόμαστε στα θέματα των συμπατριωτών εδώ, των νεοφερμένων Ελλήνων, και άλλου είδους προβλήματα που επρόκειτο να αντιμετωπίσουμε εδώ στην πόλη που ζούμε, έχουμε συμπράξει μαζί με την Θράκη και με τον Σύλλογο, όταν λέω Θράκη εννοώ τον Σύλλογο Θρακιωτών,
και με την πόλη της Στουτγκάρδης. Υπάρχει μία άριστη σχέση μεταξύ των φορέων. Είμαστε 12 σύλλογοι, ποντιακοί σύλλογοι εδώ στο κρατήδιο. Επίσης μεταξύ μας υπάρχει καλή σχέση και τα πράγματα ίσως λέω το ότι υπάρχει αυτή η σχέση είναι γιατί στην Ελλάδα επικρατεί αυτή η χαόδης κατάσταση και εδώ βλέποντας όλοι μας την Ελλάδα, όλοι μας εδώ οι Έλληνες της Γερμανίας, την κατάσταση της Ελλάδος, μας φέρνει πιο κοντά. Δυστυχώς όμως το λέω αυτό, δυστυχώς γιατί δεν πρέπει η χώρα μας να δοκιμάζεται έτσι για να είμαστε αγαπημένοι εμείς ή εκτός Ελλάδος. Πρόεδρε, του κρατώ το μήνυμα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Είναι πολλά τα ερωτήματα που θέλω να σας θέσω. Με όλα τα αυτά, νομίζω ότι αυτό έχει τη δική του αξία. Ακούσαμε και το άκουσα και τον Πρωθυπουργό προχθές για τα πολλά μυαλά και ιδίως για τους γιατρούς που έχουν μεταναστεύσει συγκεκριμένα με προορισμό τη Γερμανία. Θέλω να σε ρωτήσω, οι μελλοντικοί εργοδότες, οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεστε, προκειμένου να βοηθήσετε ανθρώπους που έρχονται να βρουν δουλειά, πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες εργαζόμενους? Υπάρχει κάποια προκατάληψη ή είναι θετική η ανταπόκριση και η πρώτη εικόνα που σχηματίζουν? Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση, ειλικρινά πολύ καλή, γιατί θέλω να πω το εξής πάνω σε αυτό, πολύ καλή πάσα. Τα επαγγέλματα που απορροφώνται εδώ στη Γερμανία είναι κυρίως, και φάνηκε αυτό, είναι κυρίως επαγγέλματα όπως γιατροί, νοσηλευτές, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες και οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι το να απορροφώνται αυτά τα επαγγέλματα, δεν είναι τυχαίο ότι οι Γερμανοί προτιμούν τους Έλληνες. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες γιατροί που έχουν ήδη μπει σε νοσοκομεία, έχουν κάνει αυτό το εξάμηνο του ταχυρύθμου εκπαιδεύσεως για τη γλώσσα και κυρίως πάνω στο επάγγελμά τους, στις ορολογίες του επαγγέλματός τους, και έχουν απορροφηθεί. Αυτά τα επαγγέλματα είναι που απορροφώνται. Και είναι δυστυχώς είναι πάρα πολλοί και οι γιατροί και οι πολιτικοί μηχανικοί αρχιτέκτονες και οι νοσηλευτές. Είναι πάρα πολλοί που έχουν φύγει από Ελλάδα και έχουν έρθει εδώ. Γιατί εγώ πιστεύω ότι και η Ελλάδα τους έχει ανάγκη. Όπως είπε και ο Φάνης, τα μυαλά σήμερα, όπως πριν 40 χρόνια φεύγαν τα εργατικά χέρια, σήμερα φεύγουν τα μυαλά από την Ελλάδα. Πρόεδρε, θέλω να κλείσω με ένα δικό σου μήνυμα και ένα δικό σου έτσι σχόλιο στους Έλληνες εδώ, στους ποντίους και όχι μόνο στους ποντίους εδώ στην Ελλάδα, να μας δώσεις την εικόνα που έχετε εσείς για τους ανθρώπους εδώ, αλλά και ένα μήνυμα από τα δικά σας χείλη για τους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να δοκιμάζονται στη χώρα μας. Ναι, λοιπόν, καταρχήν εγώ θα κάνω μία ευχή. Εύχομαι η Ελλάδα να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, έτσι ώστε ξεπερνώντας τα εμπόδια που σήμερα διονύζουν την Ελλάδα, να μπορέσει να κρατήσει αυτά τα μυαλά και αυτή την νεολαία στον τόπο μας. Και επίσης η Ελλάδα μας έχει όλους ανάγκη και πιστεύω το μυαλό όλων είναι η επιστροφή. Φάνη, η εικόνα που αποτύπωσες εσύ είναι η επιστροφή. Θέλουν να, όσοι είδες, δεν μιλώ για τους ανθρώπους που εκπροσωπεί και για διαστόματος των οποίων μιλά αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος, αλλά από τους νέους, από τους ανθρώπους που συνάντησες φεύγοντας, έχουν στο μυαλό τους το παράθυρο της επιστροφής. Ποτέ δεν είχαν, Γιάννη, το παράθυρο της φυγής από την Ελλάδα και κυρίως της εγκατάστασή τους εδώ. Όλοι έχουν το μυαλό τους πίσω. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, τις οποίες γνωρίζω προσωπικώς. Ωστόσο, αν θέλουμε να κλείσουμε και πρέπει να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Δημήτρης, χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν τους νεοφερμένους. Και νομολογώ ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι παλαιότεροι, εδώ τα πράγματα ήταν ακόμα δυσκολότερα για τους νεοφερμένους. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι αυτή η λύση προφανώς της φυγής από την Ελλάδα δεν είναι διέξοδος όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά γενικότερα για το μέλλον μας. Το είπατε και οι δύο πάρα πολύ σωστά και το αναφέρετε και νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Κυρίως πρέπει να δούμε εδώ πώς στη Γερμανία οι άνθρωποι που έρχονται να κάνουν την καλύτερη τους ζωή. Αυτό όμως το οποίο προέρχει και πρέπει τουλάχιστον αυτό να δώσουμε ως μήνυμα είναι ότι κανείς μα κανείς πλέον άλλος Έλληνας να μην φύγει με αυτόν τον τρόπο. Η Ελλάδα μας δεν αξίζει αυτή την τύχη και χρειάζεται ο Ελληνισμός να ξαναπάρει πάλι μπροστά. Επιτρέψτε μου να κλείσω μια παράκληση. Πρόεδρε, μην μας τον κρατήσετε εκεί τον Φάνη. Τον θέλουμε στο στούντιο σύντομα, Λοιπόν, κάθε 6 εβδομάδες ο Φάνης θα έρχεται στην ποντιακή εστία. Κανονίστε τώρα εσείς με το Φάνη.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε. Καλή σας συνέχεια. Είστε καλά. Χαιρετίσματα στην πατρίδα. Να είστε καλά, πρόεδρε. Θετικές αλλά και αρνητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις τάξεις των πολιτών και των επαγγελματιών της Αλεξανδρούπολης η πεζοδρόμηση της οδού Κύπρου. Οι οδηγοί των ταξί εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους. Την ίδια στιγμή, ο υπεύθυνος της Δημοτικής Αστυνομίας δηλώνει ότι οι παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής στον αστικό οδικό χάρτη δεν σταματούν εδώ. Δύο ημέρες έχουν περάσει από την επίσημη πεζοδρόμηση της οδού Κύπρου στην Αλεξανδρούπολη, με τους πεζούς και τους οδηγούς να προσπαθούν να συνηθίσουν στην αλλαγή του αστικού χάρτη της οδικής κυκλοφορίας. Η νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση στοχεύει στην διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών και στην ευκολότερη διέλευση των ποδηλάτων. Η πεζοδρόμηση της οδού έγινε από τη λεωφόρο Δημοκρατίας έως την οδό Ειρήνης, από την οδό Ειρήνης έως την οδό Δικαστηρίου, από την οδό Δικαστηρίου έως την οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου και αποτελεί την αρχή σειράς παρεμβάσεων που σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής και η φιλοσοφία γενικότερα είναι αυτό που υπάρχει σε όλες τις πόλεις τις σύγχρονες και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, να πεζοδρομούνται τα κέντρα ή να μη πεζοδρομούνται, δηλαδή να υπάρχει ποιοποίηση κυκλοφορίας. Προφανώς κάθε νέο μέτρο δημιουργεί κάποια προβλήματα, γιατί κυρίως είναι από την δύναμη της συνήθειας που είχαμε και αν θέλετε και τη βολή μας. Θα δημιουργηθούν κάποια προβλήματα, σίγουρα. Αυτά όμως εδώ είμαστε όλοι μαζί να τα δούμε, να συζητήσουμε πάντα με διάλογο. Έχουν γίνει 5 διαβουλεύσεις. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι δυστυχώς ήταν πάρα πολύ λίγοι αυτοί που πήραν μέρος στις διαβουλεύσεις, φορείς και πολίτες. Και κάποιοι τώρα προφανώς ευθυδιάζονται. Όμως εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε με όλους, να δούμε πού δημιουργούνται προβλήματα ή πού λύνονται προβλήματα και φυσικά. Πάντα με το διάλογο θα λυθούν όλα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, τις δύο πρώτες μέρες, υπάρχει μια φαινομενικά τις ώρες αιχμής φόρτο, όχι μεγάλος φόρτος. Θα γίνουν βέλη επιλογής στην Λεωφόρο Δημοκρατίας λίγο πριν τη διασταύρωση με την Τζαβέλα, ώστε τα οχήματα που θα φεύγουν ευθεία προς την Ανατολή και δεξιά προς την Τζαβέλα, ο χρόνος να είναι, στο χρόνο που υπάρχει, να φεύγουν περισσότερα οχήματα προς την Τζαβέλα. Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν οι οδηγοί των ταξί που υποχρούνται να αλλάξουν τις μέχρι τώρα κυκλοφοριακές τους συνήθειες, επισημένοντας πως πρόκειται για μια κίνηση που δυσχεραίνει την καθημερινότητά τους και υπονομεύει την ποιότητα της δουλειάς τους. Για την πεζοδρόμηση της οδού Κύπρου, τι έχετε να μας πείτε? Είναι ένα μεγάλο λάθος. Θα δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα στην πόλη πάλι. Οι ξένοι οδηγοί που θα έρχονται θα περιθούν πάλι πάρα πολύ. Εδώ εμείς που είμαστε επαγγελματίες, τα συναντάμε μπροστά μας και λέμε τι γίνεται. Από εδώ πεζοδρόμηση, από εκεί φανάρια, από εδώ σήματα απαγορεύσεων. Δεν ξέρω. Για μένα προσωπικά είναι λάθος. Σας έχει δημιουργήσει προβλήματα στην καθημερινότητά σας? Προσωπικά εμένα. Γιατί πηγαίνω από έναν δρόμο που ξέρω και ξαφνικά βλέπω ότι απαγορεύεται. Χάλια. Η μεγαλύτερη βλακία που υπάρχει, συγγνώμη, αλλά η μεγαλύτερη βλακία που υπάρχει. Από ποια άποψη? Το κυκλοφοριακό. Για πες μου, σαν ταξίδι τώρα από πού να πάρω την κλήρη. Να πάω στο λιμάνι ανάμεσα να αφήσω. Πες μου, πού, από πού. Να κάνω τους κύκλους. Θα φανεί στην πράξη, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά καλοκαίρι, άμα κλείσει και κάτω, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ή και τώρα, δηλαδή, αν θέλει κάποιο να κατεβεί στο λιμάνι κάτω, πρέπει αναγκαστικά να πάει από τα φανέρια Τζαβέρα. Αν κλείσει και όπως θα κλείσει το καλοκαίρι 8.30 με μία, θα υπάρχει πρόβλημα. Απλώς ελπίζω ότι είναι προσωρινά αυτά βαλμένα και νομίζω με την πράξη θα διαμαρτυρηθεί ο κόσμος, θα κάνει, πιστεύω. Να αλλάξει κάτι, δεν ξέρω. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης φαίνεται πως αγκάλιασαν τη συγκεκριμένη παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής για την πεζοδρόμηση της κεντρικής οδού, αφού όπως δηλώνουν οι ίδιοι, μπορούν να κάνουν τις αγορές τους και τη βόλτα τους με περισσότερη ευκολία. Σίγουρα βοηθάει πολύ την αγορά, τα μαγαζιά και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Να μπορείς να περπατάς ελεύθερα μες στην πόλη. Πολύ καλή. Εξυπηρετεί κυρίως τους πεζούς και με τα καρότσια μπορούμε και περνάμε άνετα. Αρκεί να τηρούνται και από τα μηχανάκια οι περιορισμοί, γιατί πολλές φορές έρχονται κατευθείαν επάνω μας. Εντάξει, ωραία είναι. Καλή είναι. Θεωρείτε ότι διευκολύνει εδώ τους πεζούς στην καθημερινότητά τους? Ναι, σίγουρα. Μόνο αυτοκίνητα να μην περνάνε από εδώ. Γιατί κοντεύουν να μας πατήσουν και ούτε σταματάνε. Διάβασε και εδώ και προηγουμένως θα γινόταν ατύχημα. Δείτε εδώ, είναι... Να περάξει απέναντι και δεν σταματάει κανένας.
Δεν σταματάνε τα αυτοκίνητα, δεν σταματάνε. Καλύτερα να γίνει για μας πεζόδρομος παρά αυτό το χάλι που υπάρχει τώρα. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Άβας, η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει και άλλες παρεμβάσεις στις οδούς Μπότσαρη, Μπουμπουλίνας και Κουντουριώτου σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να έχουν οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης την ευκαιρία προσαρμογής στις αλλαγές του οδικού χάρτη και να αποτραπεί οποιαδήποτε κυκλοφοριακή απορρίθμιση. Οι επόμενες μονοδρομήσεις που θα γίνουν είναι η οδός Μπουμπουλίνας, αυτή που περνάει δίπλα από τα ΚΕΠ, και η οδός Μπότσαρη. Όμως θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι επειδή πολλοί συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν, προφανώς δεν διαβάσαν όλη την μελέτη. Αυτά εδώ, αυτές οι σημάδες που έχουν μπει, τα οχήματα άμεσης ανάγκης όπως είναι το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, η πυροσβεστική, γι' αυτό είναι πτυσσόμενα, μπαίνουν και βγαίνουν, για να μπορούν να ελέγχουν. Όπως και τα οχήματα τροφοδοσίας, το τονίζω αυτό γιατί πολλοί έχουν μείνει στο θέμα ότι δεν θα μπορούν να μπουν τα οχήματα τροφοδοσίας. Όπως τα οχήματα τροφοδοσίας, μέχρι το ωράριο που προβλέπετε, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 5 το απόγευμα, τα οχήματα τροφοδοσίας μπορούν να τροφοδοτούν τα καταστήματα. Και αν δούμε ότι χρειάζεται κάποια άλλη παρέμβαση, τροποποίηση ως προς το ωράριο αυτών των οχημάτων τροφοδοσίας, εδώ είμαστε να τα δούμε. Από την Αλεξανδρούπολη στο Δημότυχο τώρα, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε εξέλιξη η ειδική σύσκεψη για την οποία σας έχουμε πληροφορήσει όλο το προηγούμενο διάστημα εδώ στην Δέλτα Τηλεόραση, που έχει να κάνει με το μέλλον του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Γεωργία Υπεάδου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη, όπως είπες, βρίσκεται η σύσκεψη αυτή που συγκάλεσαν φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι από όλο τον νομό σχετικά με την αυτονόμηση του νοσοκομείου Δημοτήχου. Αυτή η σύσκεψη λοιπόν γίνεται με τη συμμετοχή και των θεσμικών. Είναι εδώ πέρα φυσικά οι βουλευτές, ο κύριος Καΐσας που εκπροσωπεί και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ του νομού, ο κύριος Δημοσχάκης σαφέστατο, οι οποίοι θα κληθούν να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα του κοινού. Εννοείται πως είναι οι δήμαρχοι, ο δήμαρχος Οριστιάδας, ο κύριος Μαυρίδης, αλλά και ο δήμαρχος Δημοτήχου, ο κύριος Πατσουρίδης, ο κύριος Στάμος, από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Δημοτήχου, ο κύριος Βαφιάδης, αλλά και ο κύριος Τζοίδης, ο διοικητής του νοσοκομείου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, και του αναπληρωτής διοικητής, ο κύριος Καρακόγιας, εδώ πέρα του νοσοκομείου Δημοτήχου. Η συνάντηση, λοιπόν, αυτή η σύσκεψη, η διευρυμένη, ξεκίνησε με την τοποθέτηση της κυρίας Μπαχαρίδου, που ηγείται αυτής της Επιτροπής των Φορέων του Νομού σχετικά με το ψήφισμα που κατατέθηκε σήμερα στον Δήμαρχο Δημοτήχου, προκειμένου, όπως είπε, να αποτελέσει και όπλο στα χέρια του για την αυτονόμηση του νοσοκομείου. Η κυρία Μπαχαρίδου, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βίσας, ξεκίνησε λοιπόν λέγοντας πως πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είμαστε ενωμένοι μπροστά στην αυτονόμηση του νοσοκομείου, αλλά και, όπως είπε, στόχος αυτής της διευρυμένης σύσκεψης είναι στο τέλος της, αφού τοποθετηθούν οι φορείς, οι θεσμικοί φορείς, μετέπειτα πάρει το λόγο το κοινό και τεθούν και ερωτήματα προς τους βουλευτές κυρίως. Στόχος λοιπόν είναι να συντονιστούν οι μελλοντικές συνδράσεις. Βέβαια, αμέσως μετά οι δήμαρχοι των δύο δήμων, ο κύριος Πατσουρίδης και ο κύριος Μαυρίδης, δήλωσαν πως την απόφαση για μελλοντικές κινητοποιήσεις, εφόσον δεν γίνει κάτι μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουν πρωτίστως αυτή, με τη στήριξη φυσικά των φορέων της περιοχής. Να πούμε, Γιάννη, σε αυτό το σημείο ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα των συλλόγων έχει υπογραφεί από 220 συλλόγους, κυρίως του βορείου τμήματος του Εύρου. Παράλληλα, ο κύριος Μαυρίδης, να επιστρέψω λίγο στους δημάρχους, γιατί αυτοί είναι που τοποθετήθηκαν πρώτοι, ακόμη δεν έχουν πάρει το λόγο οι βουλευτές και το κοινό. Ο κύριος Μαυρίδης λοιπόν τόνισε και αυτός από την πλευρά του ότι αυτή η πρωτοβουλία, κάθε πρωτοβουλία μάλλον, προς την αυτονόμηση του νοσοκομείου είναι όπλο στα χέρια των θεσμικών. Ένα ενισχυτικό που αυξάνει το βαθμό της δυναμικότητας για αυτό που ζητάνε λοιπόν από το κεντρικό κράτος. Σαφέστατα ζητά να μπει ένα χρονοδιάγραμμα και η βούληση αυτή όλη να γίνει πράξη άμεσα. Φυσικά, όπως είπα και πριν, αναφέρθηκε στο ότι δεν μπορεί σήμερα να συμφωνηθεί κάτι σχετικά με τις επόμενες κινήσεις. Από εκεί και πέρα, οι φορείς, η πολιτιστική, αυτό που τόνισε η κυρία Μπαχαρίδου και χειροκροτήθηκε από την αίθουσα, θέλω να πω, είπε ότι οι φορείς, οι πολιτιστικοί, τέλος πάντων σύλλογοι, δεν είναι μόνο για τους χορούς και τα πανηγύρια, και υπενθύμησε σε όλους ότι η μονάδα τέχνη νεφροπαθών, αυτή η πολύπαθη μονάδα του νοσοκομείου του Δημοτήχου, ιδρύθηκε μετά από δράσεις των συλλόγων και μετά από απέτηση των συλλόγων στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Και αυτή τη στιγμή, Γιάννη, στο Δήμα βρίσκεται ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης υγείας, ο κύριος Τερτσούδης.
όπου όπως είπε η περιφέρεια είναι συμπαραστάτης σε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται για την αυτονόμηση του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Λοιπόν, Γεωργία, κρατάμε τις πρώτες τοποθετήσεις. Πολύ καλώς έπραξες και ανέφερες και το ζήτημα με τη μονάδα τεχνητού νεφρού. Το καλοκαίρι, άλλωστε, εδώ ήμασταν και αναδεικνύαμε το γεγονός ότι υπάρχουν αιμοκαθαρώμενοι που πήγαιναν στην Αδριανούπολη. Και αν αυτό δεν καταδεικνύει την αποτυχία του συστήματος υγείας στην δική τους περίπτωση, τότε τι την καταδεικνύει? Σε ευχαριστώ θερμά. Αναλυτικότατο ρεπορτάζ αύριο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και είμαστε εδώ για οτιδήποτε έκτακτο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας θέμα και κλίμα, στα χέρια της εισαγγελέως πλημελιωδικών της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται ο φάκελος της δικογραφίας για την υπόθεση των παράνομων συνταγογραφήσεων. Στο κύκλωμα μετήχαν συνολικά 4 άτομα, των οποίων η παράνομη δραστηριότητα επέφερε ζημία χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, παρά ήμουν αισιόδοξος, στο ελληνικό δημόσιο. Πάνω από 235.000 ευρώ είναι η ζημιά για τα ταμεία του Δημοσίου που προκλήθηκε από τις παράνομες συνταγογραφήσεις με τη χρήση των αριθμών Μητρώου συνολικά 41 ασφαλισμένων στην Αλεξανδρούπολη. Στην υπόθεση εμπλέκονται τρεις φαρμακοποιοί ηλικίας 50 και 48 ετών άνδρες, μια γυναίκα 36 ετών και ένας γιατρός ηλικίας 41 ετών, οι οποίοι από τα τέλη του 2015 έως και τα τέλη του 2016 πραγματοποιούσαν συνταγογραφήσεις φαρμάκων και εκτελέσεις των συνταγών εν αγνία των ασφαλισμένων πολιτών. Σε βάρος των προαναφερθέντων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια εις βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, έκδοση ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων, υπεξαγωγή εγγράφων, παράβαση καθήκοντος και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων κατά περίπτωση. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις στους συναδέλφους και γιατρούς για παράνομη συνταγογραφή σε αγνία των ασθενών. Ασφαλώς και θα περιμένουμε τη δικαστική διερεύνηση ώστε να αποδειχθεί αν ευσταθούν ή όχι οι κατηγορίες. Αλλά βεβαίως να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον ευσταθούν, εμείς καταδικάζουμε σαν φαρμακευτικό σύλλογο τέτοιες ενέργειες. Δεν μπορούμε ποτέ να υπερασπιστούμε κάποιον ο οποίος εξαπατά τους ασθενείς και προχωρά σε διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Αυτές οι συμπεριφορές είναι καταδικαστές από όπου και αν προέρχονται. Ελπίζουμε η δικαστική διερεύνηση να ρίξει φως στην υπόθεση και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί και όπου υπάρχουν. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές του τόπου, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο γιατρός συνταγογραφούσε φάρμακα χρησιμοποιώντας αριθμούς μητρών ανυποψίαστων πολιτών και στη συνέχεια οι φαρμακοποιοί εκτελούσαν τις εν λόγω συνταγές, ζημιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το δημόσιο με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτό που θα σας πω είναι αυτό που ανακοίνωσε η αστυνομία. Μιλάει για περίπου 205.000 ευρώ ζημιά στον ΕΟΠΗ από εικονικές συνταγογραφήσεις. Φαντάζομαι ότι το δρόμο έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, οπότε αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις από τη δικαιοσύνη. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αποτελέσματα. Πιστεύω ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί ούτως ή άλλως σε βάθος. Οπότε, επειδή με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση υπάρχει το αποτύπωμα όλων των ενεργειών, ό,τι ευθύνες υπάρχουν σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και αν υπάρχουν αυτές, θα βρεθούν και θα αποδοθούν. Κατά τις έρευνες της αστυνομίας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένας υπολογιστής και ένας σκληρός δίσκος, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων που απασχολεί την Αλεξανδρούπολη και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Νομού Εύρου, η υπόθεση των τριών φαρμακοποιών και του ενός γιατρού συνδέεται και με παλαιότερη υπόθεση που είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Εξ όσο γνωρίζουμε, τα δύο περιστατικά συνδέονται. Καθώς πρόκειται για περίπου τους ίδιους ανθρώπους, απλά η περαιτέρω διερεύνηση του πρώτου περιστατικού οδήγησε την αστυνομία σε νέα στοιχεία. Άρα ουσιαστικά δεν πρόκειται για δεύτερο κύκλο, ας το πούμε έτσι. Είναι το πρώτο που απλά τώρα αποκαλύπτεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το Σεπτέμβριο που έγινε το περιστατικό με τα φάρμακα στον κάθο. Πιθανότητα να ξεπεράει και αυτό το πρόσωπο που αναφέραμε, ναι. Σε συζήτηση τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας εντελώς θέμα και κλίμα, τηλεφωνικά μαζί μας ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ο κύριος Λεωνίδας Αντωνακόπουλος. Κύριε Αντωνακόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σκέβα, και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας και είστε κοντά μας πρωτίστως για να μας πείτε τι γυρεύεται στην περιφέρειά μας και τι θα γίνει στη Δράμα αύριο, καθότι από όσα διαβάσαμε τουλάχιστον, όλα υποδεικνύουν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επικοδομητική εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Βασικά είναι μια άσκηση διαλόγου και επικοινωνίας που έχουμε ενθαρρυνθεί να επαναλαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια, διότι το έχουμε κάνει το ίδιο γύμνασμα, αν θέλετε, σε αρκετές περιφέρειες και πόλεις της Ελλάδας, της χώρας μας. Ουσιαστικά είμαστε εδώ όχι για πρώτη φορά στην Δράμα. Το ξέρετε αυτό, νομίζω. Θυμάμαι την παρουσία σας πέρσι και στην... Θυμάμαι πέρσι την παρουσία σας και στην Καβάλα, πρέπει να πω. Και στην Καβάλα και στη Δράμα παλαιότερα έχουμε έρθει αρκετές φορές.
Είχαμε συνεργαστεί ακόμα και στα πλαίσια του φεστιβάλ μικρού μήκους, ταινιών μικρού μήκους, που κάναμε διάφορες δράσεις επικοινωνίες. Βασικά η δική μας παρουσία οφείλεται στην ευγενική πρόσκληση πρωτίστως του Επιμελητηρίου Δράμας, το οποίο κάνει μια σημαντική εκδήλωση σε πανελλήνιο επίπεδο, με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των προέδρων από τα επιμελήτρια της χώρας, και το οποίο, όπως είναι γνωστό, εορτάζει τα 100 χρόνια ύπαρξής του. Με την ευκαιρία αυτή, διότι το Επιμελητήριο Δράμας με έναν σταθερά αναπτυξιακό και ευρωπαϊκό προσανατολισμό θέτει τη σημερινή και αυριανή εκδήλωσή του υπό την αιγίδα, θα έλεγα, του εορτασμού της 9ης Μαΐου, η μέρα της Ευρώπης, πριν από λίγες μέρες, αλλά και των 60 χρόνων από την υπογραφή των συνθηκών της Ρώμης που γέννησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έγινε το Μάρτιο του, έγινε μια χρονιά δηλαδή που είχε έναν σημαντικό ευρωπαϊκό συμβολισμό. Αυτό το λέω για το περίγραμμα της δικής μας παρουσίας εδώ στη Δράμα. Παράλληλα με την παρουσία μας λοιπόν σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση του Επιμελητηρίου, έχουμε την χαρά να κάνουμε μια εκδήλωση αύριο που απευθύνεται κυρίως στους νέους ανθρώπους, αλλά όχι αποκλειστικά, οτιδήποτε μπορεί να την παρακολουθήσει, στους φοιτητές, στους μαθητές λυκείου, στους επιχειρηματίες, τους νέους ή αυτούς που θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους στις επιχειρήσεις. Και την ονομάζουμε συχνά και αγνώσεις, όπως θα είδατε την ανακοίνωση. Αυτό τι σημαίνει, είναι μια ομάδα από εξειδικευμένους ομιλητές, οι οποίοι σε θέματα τα οποία απασχολούν και μπορεί να ενδιαφέρουν και να απασχολούν τους νέους ανθρώπους, είτε στην τομέα των επιχειρήσεων, είτε στην τομέα των σπουδών ή των ανταλλαγών μεταξύ πανεπιστημίων, είτε στην τομέα του πρωτογενή, τους νέους ανθρώπους και ούτω καθεξής, θα δώσουν ερεθίσματα, ούτως ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να προχωρήσει σε μια έρευνα σχετικά με το θέμα που τον ενδιαφέρει και να ανακαλύψει ποιες είναι οι δυνατότητες και τα συγκεκριμένα οριζόντια ή τομεακά προγράμματα που θέτει στη διάθεση των χωρών μελών και των περιφερειών η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποβοηθήσει, με δύο λόγια, την ανάπτυξη. Δηλαδή, να υποβοηθήσει την αύξηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία επιχειρηματικότητας. Κύριε Αντωνακόπουλε, θέλω να σταθώ σε αυτό. Μου δίνεται εξαιρετική αφορμή να ρωτήσω πόσο ρεαλιστική είναι μια τέτοια προοπτική και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος προβληματίζεται, ο οποίος βλέπει ότι στη χώρα μας οι διέξοδοι είναι μετρημένα στα δάχτυλα, τα παράθυρα που ανοίγονται είναι λίγα και συνήθως, οφείλω να το πω αυτό και είναι ένα προσωπικό σχόλιο, είναι κλειδαμπαρωμένα από την έτερη πλευρά. Πόσο εύκολο λοιπόν και πόσο υπαρκτή είναι η προοπτική εκείνη για έναν άνθρωπο να βρει μία διέξοδο μέσω της ευρωπαϊκής οικογένειας? Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι εύκολο. Ιδιαίτερα στην σημερινή συγκυρία, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σταδιακή υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της ίδιας της οικονομίας της, που έχει γεννήσει τα οικονομικά προβλήματα που γνωρίζουν λίγος πολύ όλες οι χώρες, σε διάφορα βέβαια, σε διάφορους βαθμούς και σε διάφορες εντάσεις. Η χώρα μας δυστυχώς πλήττεται ιδιαίτερα για διάφορους λόγους, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας, της αλληλεγγύης αλλά και της διάρθρωσης των αναπτυξιακών πολιτικών που δεν θα μάθαν ποτέ να λειτουργούν, ούτε οι σχετικές χρηματοδοτήσεις ούτε τα τομεακά προγράμματα. Για να πάρω ένα παράδειγμα, το πρόγραμμα Erasmus και το Erasmus Plus έχει δώσει την ευκαιρία εδώ και κάποιες δεκαετίες σε 20 εκατομμύρια νέους σε όλη την Ευρώπη να πάνε και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και την τύχη τους και να ανταλλάξουν ένα εξάμεινο, ένα χρόνο σε ένα άλλο πανεπιστήμιο και μετά να επιστρέψουν. Ερχόμενοι με πάρα πολλές εμπειρίες και με ανοιχτούς ορίζοντες. Και το φέρνω σαν παράδειγμα, υπάρχουν και πολλά άλλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε μια δύσκολη συγκυρία, που σωστά επισημάνατε, ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιες πρωτοβουλίες και κάποιες δομές που αυξάνουν τις πιθανότητες αναλογικά για ένα νέο άνθρωπο να βρει μια καλύτερη διαδρομή, είτε για τη συνέχεια των σπουδών του, είτε για την επαγγελματική του επιμόρφωση, είτε για να επιχειρήσει στο στήσιμο μιας μικρής επιχείρησης. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το πλαίσιο είναι δύσκολο, αλλά νομίζω θα ήταν πολύ πιο δύσκολο χωρίς την ύπαρξη αυτών των δομών που δίνει κάποιες ευκαιρίες. Και αυτό το βλέπουμε και στην πράξη.
Θέλω να σταθώ και να ρωτήσω το εξής, κύριε Αντωνακόπουλε. Από την στιγμή που έχουμε συζητήσει πρόσφατα στο δελτίο μας μία έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο έδειχνε μία πολύ ισχυρή πρόθεση μαθητών εμπροκειμένων στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσουν στο εξωτερικό και μία επίσης πολύ ισχυρή πρόθεση περίπου στο 40% παιδιών να σπουδάσουν αλλά και να μείνουν στο εξωτερικό. Θέλω να ρωτήσω αν τέτοια προγράμματα που ανοίγουν μία πόρτα στην Ευρώπη κλείνουν ταυτόχρονα και την πόρτα επιστροφή στην Ελλάδα ή αν είναι μία εμπειρία διαδραστική προκειμένου να πάρω πράγματα και να τα φέρω στον τόπο μου, οθώντας και βοηθώντας, βάζοντας το δικό μου λιχαράκι στην ανάπτυξη. Κοιτάξτε, ειδικά το Erasmus που είναι το μακράν και το Erasmus Plus που είναι το μακράν πιο επιτυχημένο πρόγραμμα στον τομέα αυτό, σε καμία περίπτωση δεν κλείνει την πόρτα της εισόδου, της επανεισόδου στη χώρα. Ο στόχος είναι αυτός. Ο στόχος είναι τα παιδιά που μετεκπαιδεύονται, τα παιδιά που παίρνουν άλλες εμπειρίες. Και νομίζω όλοι οι νέοι το επιδιώκουν αυτό. Άλλο να φεύγει από επιλογή και άλλο να φεύγει από ανάγκη στο εξωτερικό, είτε για δουλειά είτε για σπουδές. Αλλά είναι δεδομένο ότι πηγαίνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει κοινές αξίες, το οποίο δίνει ευκαιρίες και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν κλείνει την πόρτα της εισόδου πάλι στη χώρα. Απλά από εκεί και πέρα είναι θέμα των προσωπικών επιδιώξεων του καθενός, των δυνατοτήτων που παρέχει η κάθε κοινωνία και η κάθε οικονομία και προσπάθεια για ουσιαστική ανάπτυξη στη χώρα μας με την υποβοήθηση από τα προγράμματα τομεακά και οριζόντια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τις νέες γενιές, ας πούμε, τα επόμενα λίγα χρόνια. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν επαναλάβουμε το κάλεσμα με το οποίο θα συνοψίσουμε την συζήτησή μας. Κύριε Αντωνακόπουλε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και αυτό διαφαίνεται και στις εκλογικές αναμετρήσεις αλλά και στις πολιτικές τάσεις μέσα στις χώρες. Ένας ευρωσκεπτικισμός, ο οποίος φυσικά υπήρξε από την πρώτη στιγμή, όμως δείχνει μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που διέπει και άλλες χώρες να έχει γιγαντωθεί και σε πολλές από αυτές να αποτελεί μεγάλο πολιτικό κίνημα, ακόμη και δεύτερη και τρίτη δύναμη. Θέλω να μου σχολιάσετε το φαινόμενο, αλλά και πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος να το αντιπαλέψει μέσα από τέτοια προγράμματα. Πώς μπορεί να γίνει ο ίδιος δηλαδή υποστηρικτής του ευρωπαϊκού οράματος. Κοιτάξτε, οι εκλογικές αναμετρήσεις έδειξαν ακριβώς αυτό που λέτε. Ότι υπάρχει μια άνοδος με πολιτική έκφραση ευρωσκεπτικιστικών τάσεων, οι οποίες δεν είναι ούτε ανώδυνες για την συνοχή της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι επικίνδυνες σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι επίσης και ασυπτικές, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε σχέση με το τι είναι από πίσω. Συνήθως οι ευρωφοβικές τάσεις που εκδηλώνονται και πολιτικά κουβαλάνε μαζί τους ρατσιστικές τάσεις, εθνικιστικές, διαχωριστικές. Δηλαδή είναι μια ιδεολογία της κρίσης, με ή χωρίς εισαγωγικά, η οποία σκοπεύει στους αποκλεισμούς και στις διαιρέσεις. Ευτυχώς και οι εκλογικές αναμετρήσεις, ας πούμε, στην Ολλανδία και στη Γαλλία, δύο χώρες με διαφορετικά μεγέθη, αλλά δύο χώρες δυναμικές και δύο χώρες, ας μην το ξεχνάμε, ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεγονός. Της τότε, έτσι, έδειξε ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν ακολούθησε αυτά τα κηρύγματα και όχι μόνο δεν τα ακολούθησε, αλλά ουσιαστικά εντός των συνταγματικών διαδικασιών της κάθε χώρας που αναφέραμε, υπήρξε αποκλεισμός στην πρόσβαση προς την εξουσία των τάσεων αυτών. Για να λέμε τα πράγματα καθαρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε. Για να είμαι πιο κοντά στην ερώτησή σας, θα σας έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τοξικοί μύθοι που αφορούν την προσπάθεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα. Ο νέος άνθρωπος, νομίζω ότι τα νέα παιδιά που είναι η πιο μορφωμένη γενιά που είχαμε ποτέ στη χώρα μας, να μιλήσω για την Ελλάδα, αλλά μπορώ να το προεκτείνω και στην Ευρωπαϊκή Νεολαία γενικότερα, επειδή ζουν σε ένα πλαίσιο πολύ πιο δύσκολο από αυτό στο οποίο μεγαλώσαμε και σπουδάσαμε εμείς και το γνωρίζουν, έχουν πάρα πολλά προσόντα, έχουν τεράστια ευαισθησία. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν περισσότερη επαφή με την αλήθεια από ό,τι νομίζουμε. Και βεβαίως τα νέα μέσα δίνουν τη δυνατότητα σε πληρέστερη πληροφόρηση, αλλά βεβαίως υπάρχει και ο κίνδυνος, να το πω στα καλά ελληνικά, των λεγόμενων fake news. Έτσι, των ψευδών ειδήσεων, του συστηματικού ψεύδους, το οποίο μετέρχεται και η κυρία Λεπέν, λυπάμαι που το αναφέρω, στη Γαλλία, και ο κύριος Φάραντς στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου που οδήγησε στο Brexit, και ούτω καθεξής.
Λοιπόν, αυτοί οι τοξικοί μύθοι ξέρουμε ότι επηρεάζουν τις, τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το θέμα είναι ότι έχουμε όλοι μας και μια ατομική ευθύνη και μια προσωπική ευθύνη και κυρίως το εθνικό πολιτικό σύστημα έχει μια σημαντική ευθύνη να λέει στον κόσμο την αλήθεια. Διότι σας κάνω εγώ μια ερώτηση, πόσο τυχαίο μπορεί να είναι και πώς μπορεί να αποδειχθεί το αντίθετο όταν μετά από όλη αυτή την πορεία της χώρας μας, όλη τη βοήθεια, όλη την οικονομική αλληλεγγύη, δεν αναφέρομαι στην τελευταία περίοδο στην κρίση, αναφέρομαι από τη στιγμή που πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τις υποδομές που βελτιώθηκαν, από τους θεσμούς που βελτιώθηκαν, από όλη τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ένα 65% που είτε αδιαφορεί είτε θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι άλλοι δηλαδή, οι ξένοι, που είναι και αυτή η προσέγγιση, επωφελήθηκαν περισσότερο από ό,τι η Ελλάδα. Το ερώτημα, κύριε Αντωνακόπουλε, θα το μεταφέρω αυτούσιο κρατώντας το προτέρημα. Ένα από τα προτερήματα αυτής της καρέκλας είναι ότι θέτω συνήθως εγώ τα ερωτήματα. Συνεπώς, θα το μεταφέρω αυτούσιο στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν. Και πριν σας πω και εγώ thank you σε άπτες στα ελληνικά, να επαναλάβουμε παρακαλώ το κάλεσμα αύριο Σάββατο στη Δράμα. Πού ακριβώς και τι ώρα? Είναι στο θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας, όπως λέγεται, εδώ στο, απέναντι από το ξενοδοχείο το Ίδραμα. Είναι στις 11 η ώρα το πρωί και είναι ανοιχτό στον οποιοδήποτε πολίτη ενδιαφέρεται. Θα έχουμε γύρω στους 9-10 εκλεκτούς ομιλητές, οι οποίοι δεν θα κουράσουν, θα μιλήσει το πολύ 6-7 λεπτά ο καθένας για να δώσουν αφορμή και ρέθισμα για συζήτηση σε θέματα τα οποία σίγουρα ενδιαφέρουν τους νέους ανθρώπους. Το κρατώ, κύριε Αντωνακόπουλε, σας ευχόμαστε την καλύτερη δυνατή επιτυχία και σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Στη φάση της εκτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν από την έντονη χαλαζόπτωση των προηγούμενων ημερών, βρίσκεται ο ΕΛΓΑ στον Εύρο. Πάνω από 30.000 στρέμματα καταστράφηκαν, με πολλούς παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποζημίωσή τους, σύμφωνα με τον προϊστάμενο του οργανισμού στον νομό. Στην ξαφνική και έντονη χαλαζόπτωση παραδόθηκαν περίπου 30.000 στρέμματα καλλεργιών, κυρίως με βαμβάκι και ηλίανθο, σε περιοχές της Οριστιάδας και του Δημοτήχου. Η καταστροφή που υπέστησαν είναι σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρωτική, αφού σε ορισμένα σημεία παρατηρήθηκε στρώμα χαλαζιού που ξεπερνούσε τα 20 εκατοστά, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τις καλλιέργειες. Πρόκειται κυρίως για χωράφια στις περιοχές Χειμωνίου και Θουρίου του Δήμου Οριστιάδας και Επιμενικού και Ασπρονερίου του Δήμου Δημοτήχου. Οι περισσότερες από τις καλλιέργειες που καταστράφηκαν ήταν ηλιόσπορου, σιτηρών, ζαχαρό, Τεφτλών, Κολοκυθιού και Αρακά, ενώ ζημιές υπήρξαν και σε βαμβακοκαλλιέργειες που είχαν φυτρώσει αλλά και σε αμπέλια. Υπολογίζουμε ότι οι περιοχές οι οποίες έχουν πρόβλημα από το χαλάζι, η έκταση μάλλον με το πρόβλημα από το χαλάζι, ανέρχεται περίπου στις 40, ίσως και στις 50.000 στρέμματα. Οι ζημιωθείς καλλιέργειες είναι χειμερινά σιτηρά, ηλίανθος, βαμβάκι, ζαχαρότεφτλα, αμπέλια και κάποιες δενδρόδες καλλιέργειες. Ήδη γίνονται δηλώσεις ζημίας. Εμείς επισκεφθήκαμε τους πληγέντες χώρους, τις πληγήσεις περιοχές μάλλον. Τις επισκεφθήκαμε, ενημερώσαμε τον κόσμο για το ότι πρέπει να γίνουν δηλώσεις άμεσα και ενημερώνουμε τον κόσμο και του λέμε ότι θα γίνουν δηλώσεις μέχρι τις 25 Μαΐου. Να πάμε και στην Ροδόπη. Στη Ροδόπη είχαμε ζημία από τη χαλαζόπτωση στα κερασοχώρια της Ροδόπης και κυρίως τους οικισμούς Δήμης, Αγιάσματος, Φωλιάς και Συμβόλων. Υπολογίζουμε ότι έχουμε ζημίες σε 50 περίπου χιλιάδες δέντρα κερασιάς. Ήδη και εκεί γίνονται εκτιμήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως το σημείο μετέβει ο αντιπεριφερειάρχης του Νομού Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς, ο οποίος δήλωσε πως θα γίνει προσπάθεια να καταγραφούν οι ζημιές από τον ΕΛΓΑ εντός των επόμενων εβδομάδων, προκειμένου να γίνει μια συνολική εκτίμηση της κατάστασης και να εκκινήσει το συντομότερο η διαδικασία των αποζημιώσεων των παραγωγών. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Εύρου, η Ενότητα, ζητεί με ανακοίνωσή της την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στο 100% για τους πληγέντες αγρότες, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Στις συζητήσεις που είχαμε με τους παραγωγούς και με το σκεπτικό ότι το κεράσι είναι μια ευαίσθητη καλλιέργεια και επίσης επειδή οι πρώιμες ποικιλίες κερασών ήδη συλλέγονται, στις συζητήσεις που είχαμε με τους παραγωγούς τους παρακαλέσαμε
να κάνουν τις δηλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι ώστε να αρχίσουν και οι εκτιμήσεις έγκαιρα. Επίσης, στις 8 Μαΐου είχαμε μια χαλαζόπτωση στην Ξάνθη. Η χαλαζόπτωση στον νομό Ξάνθης, η χαλαζόπτωση εντοπίζεται στη γεννησία Ξάνθης. Έχουμε κυρίως ζημίες σε καλλιέργειες ακτινιδιάς και σε κάποιες άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες. Το υποκατάστημα αυτή τη στιγμή, εκτός από τους μόνιμους γεωπόνους, έχει και συμβασιούχους γεωπόνους και στις μεν περιοχές με τα κεράσια οι εκτιμήσεις θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα, στις δε άλλες περιοχές με τις άλλες καλλιέργειες. Μόλις τελειώσει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, θα ξεκινήσουμε και τις εκτιμήσεις. Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες που είδαν μέσα σε λίγα λεπτά να καταστρέφονται από ισχυρή χαλαζόπτωση περισσότερα από 30.000 στρέμματα με καλλιέργειες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική και οι αγρότες ετοιμάζονται για επανασπορά, με αποτέλεσμα το κόστος της σποράς να διπλασιάζεται και να έχουμε και οψίμηση των καλλιεργειών. Καταλήγοντας ότι για μία ακόμη φορά οι καιρικές συνθήκες έρχονται να δώσουν ένα ακόμη σημαντικό χτύπημα στους παραγωγούς, των οποίων το εισόδημα συνεχώς και μειώνεται. Δεν μπορούμε να πούμε πότε θα κατεβηθούν οι αποζημιώσεις για λόγους που έχουν σχέση με το σκεπτικό το ότι μπορεί από εδώ και μετά να έχουμε και άλλες ζημιές κτλ. Έτσι, το να δοθούν αποζημιώσεις σε δύο μήνες είναι αδύνατο. Είχαμε πει και την άλλη φορά ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η δήλωση καλλιέργειας και από εκεί και μετά να ασχοληθούμε με την συγγραφή πορισμάτων, με την κοινοποίηση πορισμάτων και με τις αποζημιώσεις από εκεί και ύστερα. Οι δηλώσεις καλλιέργειας δεν με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία ολοκληρώνονται γύρω στα μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου. Οπότε από τα τέλη Σεπτεμβρίου και μετά θα είμαστε σε θέση εμείς να κοινοποιήσουμε, να συγγράψουμε τα πορίσματα, να τα κοινοποιήσουμε και από εκεί και μετά να γίνουν οι αποζημιώσεις. Υπάρχει ο κανονισμός ΕΛΓΑ που με βάση αυτό που λέτε το ίμιση της ζημιάς μπορεί να υπάρξουν αγρότες οι οποίοι θα έχουν ποσοστό ζημιάς 50%, 60%, 70%, 80% κτλ. Ανάλογα με την ζημία του κάθε παραγωγού θα είναι και η αποζημίωση. Σε συζήτηση τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με την Καβάλα, με τον Τάσο τον Μαρκουλίδη από το kavalaportal.gr. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Οι φωτογραφίες που βλέπουν οι τηλεθεατές μας είναι χαρακτηριστικές, δεν χρειάζεται καν πρόλογος. Τάσο, αυτά τα βράχια σε ποιο δρόμο βρίσκονται? Λοιπόν, αυτά τα βράχια βρίσκονται στην λεγόμενη περιφερειακή οδό του Ελαιοχωρίου, είναι κοντά στα σύνορα νομών Καβάλας και Σερών. Μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος ανοίχθηκε σχετικά πρόσφατα, ακόμη επισήμως δεν παραδοθεί στην κυκλοφορία, όμως όπως μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που μας έστειλε αναγνώστης πιστότοπου, έχουν πέσει εδώ και ένα μήνα παρακαλώ βράχια και έχουν καλύψει ένα σημαντικό σημείο του δρόμου. Το περίεργο είναι αυτό που σου είπα και πριν. Ένα μήνα και μέχρι στιγμής ουδής φαίνεται να έχει γνώση όλο αυτού του πράγματος. Με αποτέλεσμα ο αναγνώστης αυτός να φτάσει στα όρια του, να βγάλει μερικές φωτογραφίες και να τις στείλει και σε μένα και στο Καβάλα Πόρταλ, αλλά και σε άλλα τοπικά μέσα, ούτως ώστε να αναδειχθεί το όλο ζήτημα. Τάσο μου, ένα λεπτό. Μας είπες ότι ο δρόμος επίσημα δεν έχει ανοίξει ακόμα. Ανεπίσημα κυκλοφορούν οχήματα, διέρχονται οδηγία από το σημείο. Ναι, βέβαια. Ανεπίσημα κυκλοφορούν. Ωραία. Γιατί ο δρόμος αυτός, για να καταλάβεις, περνάει το ελαιοχώρι. Είναι ένα οικισμό. Το ελαιοχώρι, για να το δώσω και καταλάβουν και οι τηλεθεατές, είναι ένα οικισμός όχι πολύ μακριά από την θάλασσα, αλλά τι γίνεται, όσα οχήματα μετακινούνται από την παραλία προς το εσωτερικό, πολλές φορές το προσπερνάνε το ελαιοχώρι μέσα από αυτή την παράκαμψη, την περιφερειακή οδό. Είναι ένας δρόμος που έχει βολέψει πάρα πολύ την κυκλοφορία στην περιοχή εκείνη.
Αυτή βέβαια να μπορεί να γίνει η κυκλοφορία των οχημάτων, γιατί όπως βλέπεις δεν γίνεται. Τάσο μου, κατανοητό. Η χρησιμότητα του δρόμου λοιπόν και η επιτακτικότητά του είναι κατανοητές. Αυτό που δεν μπορώ να χωρέσω και είναι αλήθεια ότι το μαθαίνω τώρα από σένα στον αέρα, γι' αυτό και η αντίδρασή μου, είναι το γεγονός ότι επί ένα μήνα φαντάζομαι ότι έγινε κάποια όχληση. Δεν μπορεί. Κάποιος τον είδε το δρόμο ότι είναι έτσι, κάποιος θα ενημέρωσε. Ποιος είναι αρμόδιος στο μεταξύ, είναι η περιφερειακή ενότητα. Περιφέρεια. Α, είναι η περιφέρεια. Είναι η περιφέρεια. Έχει εικόνα. Κάποια απάντηση από την περιφέρεια, από την περιφερειακή ενότητα Καβάλας. Είμαστε και εμείς αναζήτηση να μπορέσουμε να βρούμε απαντήσεις. Γιατί το θέμα δεν είναι, το θέμα είναι ότι αυτό το ένα μήνα δεν μας ανέφερε μόνο αυτός που μας έστειλε την καταγγελία. Το ανέφεραν και άλλοι που σχολιάσανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις φωτογραφίες αυτές όταν τις είδαν. Που σημαίνει δηλαδή ότι η πληροφορία πήγε από άλλο κόσμο. Τάσο, τι να πω. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω από τη στιγμή που είναι ένας καινούριος δρόμος. Από τη στιγμή που είναι ένας δρόμος ο οποίος. Όπως... Και βλέπεις τις φωτογραφίες ότι έχουν πέσει και βράχια πολλά. Έχουν καλύψει την ήδη λίγο την εκδοχή που είχε γίνει στο, στο επωνομαζόμενο 462 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού. Μόνο που σε εκείνη την περίπτωση είχαν φύγει χώματα. Εδώ, όπως βλέπεις, έχουν πέσει και βράχια. Όχι, οι φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικότατες. Οι άνθρωποι που μας βλέπουν και μας ακούν αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να δουν ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Ειδικά από τη στιγμή που γίνεται η κίνηση, γίνεται το zoom in. Αυτή η φωτογραφία χαρακτηριστικά μας δείχνει ότι όλος ο δρόμος είναι κλειστός από αυτή την άποψη. Είναι, Τάσο, είναι εξωπραγματικό. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μιλούμε για ένα δρόμο ο οποίος επί ένα μήνα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω τι άλλο να σχολιάσω. Θα επιζητήσουμε κι εμείς απάντηση από τους αρμοδίους. Απάντηση... Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, δεν μπορούμε κι εμείς να καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι δεν έχουν ενημέρωση. Κύριε, η αλήθεια είναι ότι αυτό το έργο δεν θα γίνει. Για να είμαστε ειλικρινείς. Υπήρξαν αρκετές ταλαιπωρίες, υπήρξαν και αρκετές εξαγγελίες ότι θα τελειώσει εγκαίρως, θα κάνουμε και εγκαίνια. Από πέρσι μας τα λέγανε αυτά. Και τελικά έχουμε φτάσει, βλέπεις, 12 Μαΐου 2017 και την εικόνα τη βλέπει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, Τάσο, δεν θα το σχολιάσω παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα το αφήσουμε και εδώ. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στις επόμενες επικοινωνίες να δούμε τι γίνεται και αν θα έχουμε κάποια απάντηση. Θα την επιδιώξουμε κι εμείς. Θα δούμε και αν το Καβάλα Πόρταλ, αν και εσύ θα έχεις κάποια απάντηση για να το συζητήσουμε εκ νέου, γιατί το ζήτημα είναι σοβαρό. Ειλικρινά δεν ξέρω τι παραπάνω να πω. Θα βάλω μια άνω τελεία. Πάμε να δούμε, Τάσο, και να καταγράψουμε μαζί, αλλάζοντας θέμα. Τα όσα συνέβησαν γύρω από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, του κ. Νεφελούδη που είχατε στην περιοχή, και υποθέτω ότι το βασικότερο ή μάλλον ένα από τα βασικότερα ερωτήματα ήταν γύρω από το βιομηχανία, εκτός αν υπήρξαν κι άλλα. Αναφέρθηκε και στο θέμα της ρύθμισης των εμφανίων του Οργανισμού Εκρατικής Κατοικίας, σε όλα αυτά που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση για να ευνοήσει τους δανειολήπτες. Ωστόσο, φυσικά, το πλέον βασικό θέμα ήταν αυτό της βιομηχανίας προσωπικών λιπασμάτων. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Νεφελούδης τόνισε αρκετές φορές ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να παραμείνει το εργοστάσιο ανοιχτό, απλά όσοι το λειτουργούν να τηρούν την νομιμότητα. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της προσφυγής που έχει κάνει η λοιπάσματα Νέας Καρβάλης για να ακυρωθεί η απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία απόφαση ακύρωνε την αδειοδότησή της. Στο σημείο αυτό, όπως φυσικά έκανα και εκείνη ερώτημα στον κύριο Νεφελούδη. Ωραία, κύριε Νεφελούδη, πείτε ότι κάνετε παρέμβαση και πείτε το Συμβούλιο και την Κρατία πρέπει την απόφαση την αδειοδότηση της λοιπάσματα Νέας Καρβάλης. Θα πρέπει λοιπόν ή να συμμορφωθεί η λοιπάσματα Νέας Καρβάλης ή να τα βροντίξει και να φύγει. Σε εκείνη την περίπτωση, άντε στο πρώτο σενάριο, τηρούμε την νομιμότητα. Στο δεύτερο σενάριο, υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Μπορώ να πω ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο από την απάντησή του. Δηλαδή, η απάντηση ήταν χαρακτηριστική. Ας φτάσουμε σε αυτό το σημείο και υπάρχουν πολλοί επενδυτές. Όπως συνδέλω την απάντηση. Έτσι ακριβώς το είπε. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι. Και αυτό πραγματικά με τρομάζει.
σαν. Όχι σαν δημοσιογράφο, χαίστηκα. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Δεν απασχολεί αυτή τη στιγμή. Με απασχολεί σαν έναν πολίτη τη Καβάλα που ο πατέρα έζησε 30 χρόνια και δούλεψε εκεί πέρα εργοστάσιο. Δεν μπορώ να το κανονίσω ότι ουσιαστικά δεν έχουν ένα σαφέ σχέδιο για το τι θα γίνει αν τυχόν αυτή η επιχείρηση φύγει μαζί με τις άλλες εργοναδικές από το εργοστάσιο. Πληροφορίες που έχουμε από μέσα από τους εργαζόμενους λέτε ότι κινείται το πράγμα ώστε να μείνει η βιομηχανία, να μείνουν αυτές οι επιχειρήσεις στη θέση τους. Λοιπόν, Τάσο, το ερώτημά σου είναι βαθύτατα ουσιαστικό, ότι έχει να κάνει με την έτερη περίπτωση, καθότι πράγματι το πρώτο σενάριο είναι κατανοητό. Στην περίπτωση του Δευτέρου, ελπίζουμε κι εμείς να υπάρχει σχέδιο, παρότι ο κύριος Νεφελούδης, όπως μας μεταφέρεις, δεν έδωσε κάποια τέτοια πληροφορία, κάποια τέτοια απάντηση. Όχι, επί της ουσίας δεν είπε τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, τον αγώνα των εργαζομένων στη βιομηχανία συνεχίζουμε να τον παρακολουθούμε σταθερότατα. Είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε. Ο κύριος Νεφελούδης αποκάλυψε πως χτες το απόγευμα που βρέθηκε στην Ξάνθη στο εργατοπαλληλικό κέντρο τον επισκέφτηκαν εκπρόσωποι των εργαζομένων, αυτό δηλαδή που είναι μέσα στη βιομηχανία και του ζήτησαν να το συναντήσουν και να τον μεταβεί στο εργοστάσιο για να, για να γνωρίσει και όλους τους εργαζόμενους να δει από μέσα, από κοντά πώς λειτουργεί το εργοστάσιο. Ο κύριος Νεφελούδης φαίνεται να τους απάντησε, αυτό τουλάχιστον μας είπε και ο ίδιος του, ότι εγώ θα έρθω στο εργοστάσιο όταν και εφόσον επιστραφούν και οι υπόλοιποι 180 οι απολυμμένοι. Αυτό. Μάλιστα. Τάσο Μαρκουλίδη, το κρατάμε με την ελπίδα να συμβεί. Είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε και να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και φυσικά να μεταφέρουμε τις εξελίξεις γύρω από τη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων. Σε ευχαριστούμε θερμότατα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Τέσσερις γενιές Θήβος είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που τρέχει ο Εθνικός της Αλεξανδρούπολης. Η διοργάνωση έχει επαιτειακό χαρακτήρα, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 90 ετών του Συλλόγου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στα πλαίσια του εορτασμού των 90 ετών από την ίδρυση του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Εθνικός Αλεξανδρούπολης, το τμήμα Στίβου διοργανώνει την επαιτειακή εκδήλωση Τέσσερις Γενιές Στίβος. Ο ιστορικός σύλλογος συμπληρώνει φέτος 90 χρόνια ιστορίας στον κλασικό αθλητισμό, με την ίδρυσή του να πηγαίνει πίσω στο 1927. Πολλοί είναι οι αθλητές και οι αθλήτριες που φόρεσαν από τότε την μπλε φανέλα του Εθνικού, πετυχαίνοντας ατομικές και συλλογικές επιτυχίες και φέρνοντας μετάλλια και κύπελα στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Το Σάββατο στις 13 Μαΐου. Στις 6 ώρα το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης δίπλα στον Άγιο Νικόλαο το τμήμα Στίβου κάνει μια επαιτειακή εκδήλωση με θέμα τα 90 χρόνια του τμήματος Στίβου του Εθνικού. Γίνεται μάλιστα και στα πλαίσια των ελευθερίων, συνδυάζουμε δηλαδή αυτό το γεγονός με τα ελευθέρια της πόλης. Προσπαθούμε με αυτήν την εκδήλωση να ενώσουμε τέσσερις γενιές ανθρώπων που ασχολήθηκαν με το Στίβο στην Αλεξανδρούπολη. Πρώτη γενιά θα έλεγα ότι είναι όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν πριν τον πόλεμο. Δεύτερη γενιά με τα πολεμικά και θα έλεγα μέχρι το 1970 περίπου. Υπάρχει μια τρίτη γενιά από το 70 περίπου μέχρι το 90 και η τελευταία γενιά από το 2000 μέχρι και το σήμερα. Δημιουργήσαμε τους τελευταίους μήνες ένα βιντεάκι το οποίο συμμετέχουν 100 άτομα από 10 μέχρι 90 ετών. Βρέθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί, φόρεσαν τη φόρμα του Εθνικού και φωτογραφήθηκαν δημιουργώντας ένα ιστορικό κειμήλιο για το τμήμα. Έρχονται κοντά, σας είπα, διαφορετικές ηλικίες και δείχνουμε ότι ουσιαστικά υπάρχει μια συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τέσσερις γενιές αθλητών που δόξασαν την πόλη αλλά και την Ελλάδα θα αποτυπωθούν στο ιστορικό λεύκομα Πανελλήνιας Εμβέλειας που ετοιμάζει ο Σύλλογος με σκοπό τη συγκέντρωση των ιστορικών επιτυχιών, των αναμνήσεων και των αγώνων των αθλητών για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί επαιτειακό βίντεο με τη συμμετοχή 100 αθλητών και προπονητών Στίβου του Εθνικού από 10 έως 90 ετών. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους γονείς να έρθουν, τα παιδιά να έρθουν στα στάδια, να αθληθούν, να αφήσουν το σπίτι, τα
παιχνίδια και τα φροντιστήρια τόσο πολύ που έχουν δώσει βάση. Και πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση θα είναι μια πολύ καλή και σημαντική συνάντηση, γιατί δείχνει την ενότητα ενός συλλόγου. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι περήφανη που είμαι σε αυτό το σύλλογο που έχω έρθει, οι άνθρωποι με έχουν αγκαλιάσει και εύχομαι να συνεχίσουν αυτό το μεγάλο τους έργο. Θέλω να αναφέρω το ότι πόσο σημαντικό είναι για τα νέα παιδιά να ασχολούνται με τον κλασικό αθλητισμό, διότι προσφέρει μια καθημερινή ισορροπία στη ζωή τους και να τοποθετούν τη ζωή τους σε μια κατάσταση ανάπτυξης και καθημερινής άσκησης. Εγώ προσωπικά ξεκίνησα από την ηλικία 13 ετών στην Ακαδημία Γασιλισσός στην Αθήνα. Ξεκίνησα με μια πιο χαμηλό επίπεδο προπόνηση και μετά έφτασα σε ένα επίπεδο πρωταθλητισμού χωρίς να το συνειδητοποιήσω. Βέβαια θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ καλό για εμένα και γι' αυτό ακολούθησα τα ίχνη του πρωταθλητισμού. Την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών αναφορικά με το ζήτημα της οδικής ασφάλειας έχει ως στόχο η διοργάνωση της 4ης σχετικής εβδομάδος στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για μια παγκόσμια καμπάνια που υλοποιείται με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με το σύνθημα «Χαμηλώνουμε ταχύτητα, σώζουμε ζωές», ξεκίνησε η 4η εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών για την οδική ασφάλεια στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Καμπάνιας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η πρωτεύουσα του Νομού Εύρου, ακολουθώντας την Πανελλήνια Δράση, ξεκίνησε την καμπάνια ευαισθητοποίησης για τη μείωση της ταχύτητας μέσα στην πόλη, με καθημερινά διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την οδική ασφάλεια με μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διανύουμε την 4η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας από 8 Μαΐου έως 14. Σήμερα γίνονται περίπου 300 μαθητές που έχουν επισκεφθεί όλη την εβδομάδα τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε κάθε πρωί 10 με 12. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά για όλους εμάς το προσωπικό εδώ που ασχοληθήκαμε με αυτό. Φέραμε βιβλία, βίντεο και ειδικών προδιαγραφών γυαλιά για να δουν τα παιδιά πώς είναι, τι μηνύματα παίρνει ο εγκέφαλος όταν κάποιος είναι οδηγός υπομέθη, κάποιος έχει κάνει αφηρημένη οδήγηση λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου, λόγω συζητήσεων, λόγω υπνηλίας στην οδήγηση. Όλα αυτά είναι τόσο χρήσιμα γιατί είναι όλα μικρά παιδιά. Σε παγκόσμια συνέδρια που συμμετέχουμε βλέπουμε ότι αν σε μια κοινωνία δεν ξεκινά η εκπαίδευση από τα παιδιά ακόμη και προσχολικής ηλικίας, τότε δεν υπάρχει ελπίδα να μειωθεί ο αριθμός, αυτός ο τραγικά μεγάλος αριθμός στατιστικά των θυμάτων στο δρόμο. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να κάνουν εικονική προσομοίωση φορώντας ειδικά γυαλιά, ώστε να μπορέσουν να δουν πώς αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλος τα ερεθίσματα σε κατάσταση μέθης. Η οργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Πανελλαδικού Συλλόγου για την Υποστήριξη Θυμάτων από την Τροχέα με την συμπαράσταση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αστυνομικός της Τροχέας και Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Χατζιαναγνώστου πραγματοποίησε ομιλία στους μικρούς μαθητές σχετικά με το ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Είναι λοιπόν η πρόληψη το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Αυτές τις μεγάλες καμπάνιες ενημέρωσης, όπως είναι αυτή για την εβδομάδα οδικής ασφάλειας του ΟΗΕ, τις εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά για να μπορέσουμε να δώσουμε τα κατάλληλα μηνύματα. Φέτος το μότο, η μεγάλη φράση που παντού λέγεται στην Ελλάδα, λέμε χαμηλώνουμε ταχύτητες και σώζουμε ζωές. Παγκόσμια είναι slow down, είναι και το hashtag, ειδικό hashtag slow down save lives. Και επίσης we love 30s, η καμπάνια για τα 30 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Όχι πάνω από 30 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Γι' αυτό φοράμε και τις ειδικές κονκάρδες, δίνουμε στα παιδιά διαφημιστικό υλικό με το αγαπάμε το 30, γιατί είναι καταγεγραμμένη αυτή η πιο επιστημονικά καταγεγραμμένη, πιο ανεκτή, ας το πούμε, ταχύτητα, όπου δεν θα συμβεί μάλλον θανατηφόρο ατύχημα αν δεν υπερβαίνει στα 30 χιλιόμετρα ως οδηγός.
Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.